φαγωθήκατε να μάθετε ποιο ήταν αυτό το μαγαζί που σας έδειξα πριν μερικές εβδομάδες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω. Καλώς ήρθατε στην καντίνα Μαέστρο. Που στην ουσία μόνο καντίνα δεν είναι, σαν ένα μικρό χωριουδάκι είναι, αλλά πάμε παρακάτω. Βρήκα αυτό το υπέροχο μέρος που βλέπετε, το οποίο βρίσκεται στη Θέρμη και ξεκίνησα να παραγγέλνω τα πάντα. Για αρχή ήρθε αυτή εδώ η οπτασία που βλέπετε. Αυτή εδώ η ανθοδέσμη του χοντρού. Χειροποίητα τηγανιτά τσιπς με πικοντεγκάιο, λεμον σος και τσίλι. Λοιπόν. Η πρώτη μπουκιά θυμίζει το πρώτο φιλί που έχει δώσει στο Λύκειο. Και όχι εκείνο που πήγε κατά, το άλλο που πήγε καλά. Φαντάσου τις Twisters, τις γνωστές Twisters που υποθέτω είναι διάσημες σε όλη την Ελλάδα τόσα χρόνια, αλλά χωρίς να είναι βαρετές και χωρίς να έχουν λαδίλα. Σαν να τρως εξαιρετικής ποιότητας λεμονάτες πατάτες με την ωραία τους ντυσσός και τα τυριά, απλά όλο αυτό να είναι σε chips. Τρομερό, φανταστικό. 9 στα 10. Το ρεκτικό έγινε ακόμα πιο ενδιαφέρον όταν έσκασαν αυτές εδώ οι μελιτζάνες. Θα μπορούσαν να το ονομάσουν πιτσάκι μελιτζάνας αυτό και δεν νομίζω κανείς να είχε απορία. Όχι, παίζουν τώρα, αυτό είναι πιάτο το οποίο περιμένεις να δεις σε καντίνα. Ήταν πεντανόστιμο. Και υπήρχε και πλήρης ψυχική ηρεμία στα κολλήματά μου, μιας και σιχαίνω με τη λαδίλα στη μελιτζάνα, κάτι το οποίο εδώ δεν υπήρχε. Πεντανόστιμο. Εννιάρι. Εδώ τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πιο σεξι. Μπουγάτσα με γραβιέρα, γραβιέρα νάξου, μαύρο σουσάμι και μάγιο λέμον. Και όλο αυτό σιροπιασμένο με σφένδα μου. Τώρα εδώ τι να σου πω. Οι άνθρωποι πήρανε το διασημότερο πρωινό της Θεσσαλονίκης και το κάνανε δείπνο. Και το κάνανε εύστοχα δείπνο. Η κάθε μπουκιά ήταν και από μια ευτυχία. Τραγανό, απλές γεύσεις, to the point και όπως πρέπει. Αυτό ήταν 9,5 στα 10, απλά το λάτρεψα. Πάμε τώρα στα πιο hardcore. Να σε συστήσω στο March Smash Burger. Είναι αυτή εδώ η ομορφιά που βλέπεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Διπλό τσένταρ, διπλό μπιφτέκι, δικιά τους πίκλα, δικό τους κίμψι. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μια υπέροχη σάλτσα των κάτσου. Με λίγα λόγια, αν είσαι λίγο πιο ερωτιάρης με τα μπέργκερ και το θες λίγο πιο σύνθετο το όλο έργο, είναι ό,τι πρέπει σε γεύσεις αυτό. Σε χτυπάει μία μετά την άλλη. Χωρίς όμως ποτέ να γίνεται βαρετός. Είναι αυτά τα υπέροχα chips που έχουν εδώ πέρα, 9 στα 10 άνετα. Έτυχε να σου πω ότι φτιάχνουν και πίτσα την οποία την ψήνουν στην πέτρα. Λοιπόν, να σε συστήσω στην πίτσα πικάντε, η οποία και τι δεν έχει μέσα, λοιπόν, σημείωνε. Έχει μέσα χαλαπένιο, έχει πεπεροντσίνο, έχει μπούκοβο, έχει ελιές, έχει κρεμμύδι, έχει σπινιάτα που λατρεύω, έχει πεκορίνο, έχει φλέξ τσίλι. Μόνο καμιά ράβδο χρυσού δεν έχει μέσα αυτό, να την πάρουμε και να τρέχουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το βλέπεις τον ενθουσιασμό μου που κάνω σαν μικρό παιδί. Ναι, λοιπόν, όπως και να έχει, με έχει πιάσει ένας παλιπαιδισμός τον τελευταίο καιρό, οπότε θα με ανοιχτείς. Λοιπόν, αυτή η πίτσα ήταν εξαιρετική. Ήταν 9,6 στα 10 άνετα. Και πάνω από πάνω πληρώσω και να σηκωθώ, μου λένε όχι, έχει κι άλλο. Και τους λέω, μα τι, πες μου, με κρατάς σε αγωνία, έχω ήδη φάει 15.000 θερμίδες. Και γυρνάνε και μου λένε, έχουμε γλυκιά πίτσα με κρέμα cheesecake. Γλυκιά πίτσα με κρέμα cheesecake. Θα φάω, βάλε. Παιδιά, αυτή η πίτσα ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ διαφορετική. Δεν έχω ξαναφάει κάτι τέτοιο. Ήταν πάρα πολύ ωραία δομημένη. Δεν ήταν βαρετή στη γεύση. Είχε ενδιαφέρον το κάθε κομμάτι. Να πάτε και να την παραγγείλετε οπωσδήποτε. Άλλο ένα εννιάρι. Να μην σταπολιλογώ. Πάνε στο Μαέστρο χθες.